Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλία που κατά τη γνώμη μου δεν λαμβάνουν όση αγάπη τους αξίζει. Underrated books λοιπόν, I love, λέει ο τίτλος και πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Underrated books είναι τα βιβλία τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, τα έχει αγαπήσει αρκετός κόσμος, αλλά δεν ακούγονται τόσο συχνά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν ξέρω, φταίει η μόδα, φταίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Όπως και να έχει, αυτά τα βιβλία ήρθα εγώ κάποια από αυτά να σας τα παρουσιάσω σήμερα. Το πρώτο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η Κόκκινη Ανατολή. Ο Pierce Brown λοιπόν έχει γράψει μια τριλογία η οποία θυμίζει, είναι σαν να συνδέσει το Hunger Games και το Game of Thrones. Είναι ένα δυστοπικό μυθιστόρημα που οι πρώτες του 100 σελίδες είναι, μιλάμε, κόβεις φλέβα. Κόβεις φλέβα, δηλαδή εγώ είμαι σε φάση, άντε, δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω. Με το που περνάνε οι 100 σελίδες όμως, δεν σταματάς ποτέ. Ήθελα πάρα πολλές φορές να το παρατήσω. Η φίλη μου η Μαρία μου είπαν ότι πρέπει να μείνω εκεί και να προσπαθήσω, ότι αξίζει και πραγματικά είχε απόλυτο δίκιο, αξίζει άπειρα, άπειρα, είναι τριλογία, όλοι μεταφρασμένοι στα ελληνικά, τις εκδόσεις που μετέχουμε. Και είναι top, top. Δεν υπάρχει. Απλά διαβάστε το. Απλά τις πρώτες 100 σελίδες, πραστικά. Επόμενο βιβλίο λοιπόν για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι το Sweet Evil. Μόνο στα αγγλικά, πρόκειται για τριλογία, αλλά έχει βγει και τέταρτο βιβλίο από την πλευρά του πρωταγωνιστή. Είναι για μια κοπέλα η οποία η μητέρα της είναι άγγελος, αλλά ο πατέρας της είναι δαίμονας. Και γνωρίζει λοιπόν και τους άλλους φίλους της που είναι τα παιδιά των δαιμόνων. Θα τα λατρέψετε, διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα και έχει καυτό, καυτό ρομάντζο. Επόμενο βιβλίο, μιας και είμαστε τώρα στο κλίμα των αγγέλων, δαιμόνων και τα σχετικά, είναι το Angel Fire. Το Angel Fire ασχολείται με αγγέλους καθαρά. Δυστυχώς τα βιβλία με αγγέλους, παιδιά, έχουν λίγο χαθεί. Δεν παίρνουν γενικά την αγάπη που τους αξίζει, ήταν της μόδας παλιά, πλέον μόνο φε και εξωτικά και τα λοιπά. Το συγκεκριμένο βιβλίο πρόκειται για τριλογία, πάλι μόνο στα αγγλικά. Η ιστορία μας λοιπόν ακολουθεί την Έλλη, η οποία Έλλη βλέπει κάποιους εφιάλτες για διάφορα πλάσματα που την κυνηγούν. Μια μέρα λοιπόν η Έλλη γνωρίζει τον Will και ο Will της ξεκλειδώνει τη δύναμή της και μαθαίνει λοιπόν η Έλλη ότι πλέον μπορεί να σκοτώνει αυτά τα τέρατα που την κυνηγούν και ότι έχει κάποιες δυνάμεις. Ο Will είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να τη βοηθήσει να βρει τη μνήμη της πίσω, οπότε ξεκινάει το ταξίδι και η πορεία τους μαζί. Είναι πολύ δυνατά βιβλία, πάρα πολύ δυνατά. Τα αγαπώ πολύ γρήγορα, δηλαδή σε μια μέρα βγαίνει το βιβλίο το πρώτο, σε μια μέρα το δεύτερο, σε μια μέρα το τρίτο. Δεν θες να σταματήσεις να διαβάζεις και έχει να κάνει με αγγέλη. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο είναι το The Shadows Between Us. Πρόκειται για standalone, δηλαδή είναι ένα βιβλίο αυτοτελές, αυτό και κανένα άλλο. Και είναι έτσι πολύ Dark Academia στυλ. Η πρωταγωνίστρια είναι super badass, μιλάμε, είναι φανταστική, πολύ δυναμική, έχουν απίστευτη χημεία με τον πρωταγωνιστή, είναι fantasy romance, οπότε να περιμένετε αρκετά ρομαντικό στοιχείο. Παιδιά, είναι υπέροχο, δηλαδή τους αγαπώ, τους λατρεύω και από τότε που το τελείωσα, το σκεφτόμουν όλη την ώρα. Καταρχήν, ξεκινάει το βιβλίο, σαν αυτά τα κουτάκια που έχουν τα βιβλία στην αρχή, κοιτάξτε πόσο ωραία πρώτη σελίδα. Έχει, λοιπόν, it's called not growing old, I like being the eternal stud, Damon Salvatore, The Vampire Diaries. Βιβλίο που ξεκινάει με quote από τον Damon, δεν θα είναι θεϊκό, θα είναι φυσικά. Ακούστε λίγο πρώτη γραμμή. They have never found the body of the first and only boy who broke my heart. Λέει, δεν έχουν βρει το πτώμα του αγοριού που της ράγησε την καρδιά. Πολύ χιουμοριστικό, σε Dark Academia style, γρήγορο, με εκπληκτικούς χαρακτήρες. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Αν σας άρεσε ο Άζριελ από το Άκοταρ, δοκιμάστε το. Επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Ιβίσκος. Έπαιξε πολύ στην αρχή, αν και όχι τόσο όσο του αξίζει, και μετά χάθηκε. Περιμένουμε επίσης το δεύτερο βιβλίο να βγει και πρόκειται για τη γενιά του αίματος και της οργής. Είναι ένα βιβλίο εμπνευσμένο
και στον πολιτισμό της Δυτικής Αφρικής. Πρόκειται για ένα δυστοπικό μυθιστόρημα. Είναι λίγο τερατάκι, είναι λίγο μεγάλο, αλλά παιδιά, διαβάζετε αναπνευστή. Είναι πολύ γρήγορο, έχει πάρα πολύ δράση, έχει πολύ μαγεία και άμα δεν σε αρέσει ένας χαρακτήρας, σου δίνει άλλον. Λέει, σκότωσαν τη μητέρα μου, μαστέρισαν τη μαγεία, προσπάθησαν να μας αφανίσουν, ώρα να ξεσηκωθούμε. Είναι εκπληκτικό βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο θα βγει σύντομα και λέγεται «Η γενιά της αρετής και της εκδίκησης» και πιστέψτε με, θα το λατρέψετε. Επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει παίξει και δεν έχει παίξει. Για μένα, εντάξει, έχει παίξει, είναι από αρκετά γνωστή συγγραφέα, αλλά για μένα δεν έχει παίξει όσο του αξίζει. Αυτό το βιβλίο είναι το Throne of Glass και γενικά η σειρά του. Το Throne of Glass αποτελείται από 7 βιβλία και ένα prequel και είναι μόνο στα αγγλικά. Αλλά δεν χρειάζεται να διαβάσετε το έκτο βιβλίο και το prequel για να μπορέσετε να διαβάσετε τα υπόλοιπα. Το έκτο βιβλίο ακολουθεί την ιστορία ενός από τους χαρακτήρες, δεν σας λέω ποιο γιατί είναι spoiler, που κάποια στιγμή τον χάνουμε στα βιβλία και κάνει δικό του βιβλίο. Εμένα μου αρέσει αυτός ο χαρακτήρας, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ στην αρχή. Μετά, goodbye my lover. Δεν είσαι πια lover. Πρόκειται για μια κοπέλα, τη Ελένα, η οποία είναι φυλακισμένη και έρχεται ο πρίγκιπας και της λέει ότι θέλω να λάβεις μέρος στις δοκιμασίες που γίνονται στο παλάτι για να γίνεις η δολοφόνος του βασιλιά. Επιπληρωμή λοιπόν, δολοφόνος. Και έτσι θα βρεις την ελευθερία σου. Αυτή λοιπόν ήταν ήδη assassin, ήταν ήδη δολοφόνος από τα μικρά της χρόνια, αυτό εκπαιδευόταν να κάνει, βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από τις φυλακές, άρα λέει εδώ είμαστε, ναι, θα λάβω μέρος στη δοκιμασία. Δεν φαντάζεστε πόση δράση, υπέροχος κόσμος και φυσικά αν σας άρεσε το Ακοτέρ είναι από τη Σάρα Τζέι μας, από την ίδια συγγραφέα δηλαδή, και έχει και αυτό να κάνει με Φέι. Οπότε γιατί να μην το δοκιμάσετε. Για μένα είναι κλάσεις ανώτερο από το Ακοτέρ. Από τις πιο τέλειες πρωταγωνίστρες που έχω δει ποτέ σε βιβλία φαντασίας, ever. Μετά θα προχωρήσουμε σε ένα αρκετά γνωστό βιβλίο, πολύ παλιό, το οποίο δεν παίζει καθόλου παιδιά και του αξίζει η αγάπη και δεν του τη δίνει κανείς. Επειδή είναι στο πάνω πανεράφι και δεν το φτάνω και δεν μπορώ να τα κράσω τώρα, θα σας το βάλω εδώ να φαίνεται. Είναι το Vampire Academy. Το Vampire Academy αποτελείται από 6 βιβλία, τα οποία δεν θα τα βρείτε πια στα ελληνικά, αλλά κυκλοφορούν στα αγγλικά και το λεξιλόγιο είναι αρκετά εύκολο, οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε. Τα Vampire Academy λοιπόν είναι μια εκπληκτική σειρά φαντασίας που μιλάει για βρικόλακες και νταμπίρ. Οι βρικόλακες έχουν μαγεία και τα νταμπίρ είναι οι σωματοφυλακές τους, οι προστάτες τους. Και όλοι μαζί φοιτούν σε μια ακαδημία. Ακολουθούμε λοιπόν την ιστορία της Rose, η οποία Rose το έχει σκάσει με τη φίλη της από την ακαδημία, αλλά ξαφνικά ένα super hot καθηγητής τους βρίσκει και τους πηγαίνει πίσω στην ακαδημία. Ξεκινάει μια τρελή περιπέτεια, απίστευτο συνέστημα. Τι να πρώτο πω για αυτή τη σειρά, δεν υπάρχουν λόγια. Ψάξτε το, υπάρχει και η πρώτη ταινία. Εμένα μου άρεσε προσωπικά, σε κάποιους δεν άρεσε καθόλου. Θα σας έλεγα να μην δείτε την ταινία άμα δεν την έχετε δει. Να διαβάσετε τα βιβλία. Και αν την έχετε δει, να διαβάσετε τα βιβλία. Επόμενη σειρά είναι, επειδή και αυτή είναι πάνω στο πάνω πανγράφι και δεν μπορώ να την πιάσω, είναι το Selection Series. Το Selection Series λοιπόν πρόκειται για ένα δυστοπικό και αυτό μυθιστόρημα, μια τριλογία την οποία όλα τα τρία βιβλία μπορείς να τα διαβάσεις το πολύ σε 2 μέρες. Είναι εθιστική, είναι φανταστική και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει αγαπηθεί και δεν έχει αγαπηθεί. Εγώ το έχω λατρέψει. Θυμίζει λίγο Hunger Games, είναι και αυτό δυστοπικό και πρόκειται για την απόκληση ή αλλιώς Divergent. Το Divergent έχουν βγει 3 ταινίες στον κινηματογράφο, κανονικά θα έπρεπε να ήταν 4. Η πρώτη ταινία είναι πολύ κοντά στο βιβλίο και πάρα πολύ καλογυρισμένη, οι άλλες 2 ας μην το συζητήσουμε. Έχει πολύ δυνατούς χαρακτήρες, πολύ ρεαλιστικούς, που εύκολα ταυτίζεσαι μαζί τους και βρίσκεις έτσι συμπαράσταση. Η χημεία των πρωταγωνιστών είναι θεϊκή και το τέλος της τριλογίας είναι λίγο διφορούμενο. Εγώ προσωπικά το λάτρεψα. Το λάτρεψα γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, μα ποτέ, σε βιβλία φαντασίας. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογείας, εγώ το έχω από τις εκδόσεις Πλατύπους και πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσετε. Συνεχίζουμε με εκδόσεις Πλατύπους και θα μιλήσουμε για 2 βιβλία τα οποία δεν υπάρχουν πια στα ελληνικά, ούτε τα έχει μεταφράσει κάποιος άλλος. Ίσως μπορείτε όμως να βρείτε το πρώτο σίγουρα βασικά στην πολιτεία. Πρόκειται για το Incarcepon και το Sapphic. Είναι 2 βιβλία τα οποία έχουν πανέμορφο εξώφυλλο, είναι διλογία.
Αυτό που λέει λοιπόν το βιβλίο, το Incarcerpon, λέει ότι είναι μια φυλακή σαν καμία άλλη. Δίνει ζωή, μοιράζει θάνατο, τα βλέπει όλα. Και είναι και εποχής, παιδιά, είναι εποχής. Φάνταση εποχής. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και δύο ακόμη μας έμειναν. Ένα βιβλίο το οποίο έχει παίξει λιγάκι τελευταία, αλλά του αξίζει να παίξει περισσότερο. Και μιλάω για το Τσίρκο της Νύχτας, πάλι από εκδόσεις Πλατύπους. Δεν θα το βρείτε κάπου στα ελληνικά, υπάρχει όμως σε μαγευτικές εκδόσεις στα αγγλικά. Το Τσίρκο της Νύχτας λοιπόν είναι για τους λάτρεις του Κάραβαλ. Το τσίρκο λοιπόν ταξιδεύει σε κάθε πόλη χωρίς προειδοποίηση και χαρίζει μαγεία. Βλέπω από τα βιβλία που είτε θα σου αρέσουν πάρα πολύ, είτε δεν θα σου αρέσουν καθόλου. Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσετε την περίληψη και να αποφασίσετε μόνοι σας. Εγώ πραγματικά το αγάπησα. Με ταξίδεψε, με μάγεψε και μου έκανε τη ζωή πολύ πιο όμορφη. Έστω και για τόσες σελίδες. Τέλος, θα κλείσω με ένα βιβλίο το οποίο και αυτό είναι στο πάνω ράφι και δεν θα το πιάσω να το φέρω. Μιλάω για τον Οψιδιανό. Ο Οψιδιανός λοιπόν είναι ένα urban fantasy. Τι σημαίνει urban fantasy? Σημαίνει αστικό fantasy και μιλάει για εξωγήινους. Ξέρω, δεν ακούγεται όπως φαντάζεστε. Λοιπόν, όταν ακούς εξωγήινους γενικά λες sci-fi. Δεν είναι sci-fi, είναι urban fantasy. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μιλάμε για φανταστικούς εξωγήινους οι οποίοι μένουν δίπλα από μια κοπέλα. Η κοπέλα είναι η πρωταγωνίστριά μας, η Κέιτ. Αποτελείται από 5 βιβλία, τα 3 έχουμε ταυτιστεί από τις εκδόσεις ψυχογείας σε εκπληκτικά εξώφυλλα, τα άλλα 2 δυστυχώς θα πρέπει να τα βρείτε στα αγγλικά. Απίστευτη σειρά, απίστευτη, πολύ μυστήριο, φανταστικό ρόμανς, πολύ δράση, πολύ περιπέτεια. Η παιδιά είναι τόσο ωραίο, το αγαπώ, το λατρεύω, πρέπει να το διαβάσετε. Πρέπει να το διαβάσετε, είναι εθισμός αυτά τα βιβλία. Αν θέλετε να περάσετε καλά και να διαβάσετε βιβλία γρήγορα που θα σας ταξιδέψουν, διαβάστε το Οψιδιανός. Καταρχήν διαβάστε Jennifer Armentrout. Φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να προσθέσω την Cassandra Clare στα Underrated Books, αν και θα τους έπρεπε. Μπορώ όμως να προσθέσω την Cassandra Clare πώς. Έχει βγάλει τη σειρά Θανάση Μαργαλία και τη σειρά Δαιμονικές Μηχανές σε graphic novel. Διαβάζει την ιστορία πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ προσωπικά αυτά τα graphic novels τα έχω διαβάσει 1.000.000 φορές. Έχει υπέροχα σκίτσα. Με τους αγαπημένους μας χαρακτήρες και μπορείτε να τα βρείτε στο Book Depository ή στο Amazon, αν είστε τυχεροί, ίσως τα βρείτε και σε κάποια public. Αυτά ήταν τα book recommendations για σήμερα και τα βιβλία που δεν έχουν αγαπηθεί κατά τη γνώμη μου όσο τους αξίζει, τα οποία λοιπόν τα λέμε underrated. Και εύχομαι κάποιο από αυτά να σας τράβηξε έτσι λιγάκι το ενδιαφέρον, να γνωρίσετε καινούργιες ιστορίες και να τις δείξετε στο Instagram. Να προσθέσω εδώ ότι τρέχει διαγωνισμός στο Instagram για μια ελληνική σειρά φαντασίας λένε, αλλά περισσότερο είναι μαγικός ρεαλισμός. Μαγικός ρεαλισμός θα σας εξηγήσω τι σημαίνει στο κουτάκι της περιγραφής. Ουσιαστικά ο μαγικός ρεαλισμός είναι αν δεν σας αρέσει τόσο πολύ τις φαντασίες ή αν θέλετε να γνωρίσετε λίγο τις φαντασίες, έρχεται ο μαγικός ρεαλισμός και σας βάζει σιγά σιγά στα νερά της φαντασίας. Η σειρά αυτή είναι η Αένα η Μάχη. Κληρώνουμε με την Άννα τη συγγραφέα και τα 3 βιβλία της σειράς εν υπόγραφα. Φανταστικός διαγωνισμός, το ξέρω. Μπείτε, κερδίστε. Θα είναι το δώρο σας για τα Χριστούγεννα. Επίσης, τρέχει ένα περίπου έτσι λίγο διαγωνισμός, λίγο challenge. Βάζουμε Χριστούγεννα, αλλά ελληνικά. Τόνο στα Χριστούγεννα και στο ελληνικά. Τι κάνεις τώρα εκεί? Μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, ανεβάζεις μια φωτογραφία στο Instagram, σαν κανονικό post, όχι story, χρησιμοποιώντας το hashtag Χριστούγεννα, αλλά ελληνικά. Τόνο στο Χριστούγεννα και στο ελληνικά. Και μπαίνεις σε μια κλήρωση για να κερδίσεις 2 βιβλία της επιλογής σου. Τι φωτογραφία όμως θα είναι αυτή? Η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να περιέχει ελληνικό βιβλίο, είτε αυτό είναι από Έλληνα συγγραφέα, είτε είναι κάποιο μεταφρασμένο βιβλίο από ελληνικό εκδοτικό, με κάποιο στολίδι ή με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θέλουμε χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες και ελληνικά βιβλία. Προσπαθούμε αυτόν τον Δεκέμβρη να στηρίξουμε τους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους και κυρίως και τους Έλληνες συγγραφείς. Γιατί όλοι οι ξένοι έχουν πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό να τους διαβάσει, ενώ οι Έλληνες έχουν μόνο την Ελλάδα. Αυτά είχα για σας σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, γεια σας και καλές αναγνώσεις!